僕は普通の、大きな映画会社の撮影所に入りまして、助監督を5年やって、それで監督になりました。Άρχισα δουλεύοντας για μεγάλες εταιρείες ως βοηθός και μέσα από εκεί έγινα σιγά σιγά σκηνοθέτης και ο ίδιος. で、そこで4本の映画を作りまして、それで4本目の映画が「日本の夜と霧」という映画だったんですけども、これが日本の学生運動を扱ってて、そういった、政治的な問題があったもので、4日間で上映中止になってしまいました。で、そのトラブルで僕は会社を辞めまして、で、インディペンデントのフリーの映画監督になりました。Άρχισα λοιπόν να γυρίζω τις δικές μου ταινίες και η τέταρτη ή πέμπτη ταινία μου ήταν το «Νύχτα και ο Μίχλης στην Ιαπωνία», το οποίο ακουμπούσε κάποια θέματα πολιτικά και της νεολαίας και κάποια θέματα εξέγερσης. Αυτό μου δημιούργησε φοβερά προβλήματα με την κοινωνία και με το γραφείο μου συγκεκριμένα της εταιρείας, και έτσι έπαψα να ανήκω πια σε άλλους και έγινα ανεξάρτητος δημιουργός. で、やっぱりそういうふうにインディペンデントになったので、映画を作るのが非常に困難でしたけども、基本的にはそういう大きな映画会社にその作品を提案して、でそれの OK を取ってお金を出してもらって、その作った映画はその会社に売ると、そういう活動を5年ぐらい続けました。Αυτό δεν σημαίνει ότι έγινα ανεξάρτητος. Δεν είχα σχέση με τα χρήματα των παραγωγών. Έπρεπε πάντα να υποβάλω ένα σενάριο και να υποβάλω διάφορες λεπτομέρειες από την παραγωγή για να πάρω το OK, ώστε να μπορέσω μετά να γυρίσω τις ταινίες μου, και αυτό συνεχίστηκε για αρκετές ταινίες ακόμη.少年という映画はその後に作ったものですけども、これは大変小さな配給会社ディストリューターと提携して、非常にもう普通の映画の20分の1ぐらいの予算で、で半分はその配給会社がです、半分は監督がです、そういう予算で映画を作る。その代わりどういうものを作るか、それは全部自由という条件のもとで、少年というのが作りました。Το αγόρι που αναφέρατε πριν, το Σόνεν, γυρίστηκε ακριβώς μετά από αυτή την περίοδο, γι' αυτό και σας τα λέω όλα αυτά, όπου για πρώτη φορά έψαξα τη βοήθεια, τη χρηματική κάποιων πολύ μικρών διανομέων και παραγωγών, και έβαλα από τη μεριά τη δική μου τα μισά λεφτά και από τη μεριά τους βάλανε αυτή τα άλλα μισά, και έτσι μπόρεσε, και έτσι αυτή η ταινία σηματοδοτεί μία, και καλά κάνατε και την αναφέρατε, σηματοδοτεί μια στροφή στην καριέρα μου, μια στροφή στο να γίνω ανεξάρτητος και ελεύθερος και ο ίδιος. ですから、具体的に言いますと、少年のスタッフは10人で、それから、俳優が親子4人、その14人でですね、日本中をこう旅をしながら、映画を作りましたから、もう非常にこの貧しい困難な映画作りだったと思います。Και πράγματι αυτή η ταινία γυρίστηκε με 10 ανθρώπους σαν staff και 4 ηθοποιούς. Δηλαδή ήμασταν 10, ή και ο ίδιος μέσα, ήμασταν 14 άνθρωποι. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είχε πολύ χαμηλό budget και πραγματικά καταφέραμε να γυρίσουμε μία φτωχή ταινία. ただ当時だんだん日本の映画産業がこう衰退して、大勢の監督がその大きな会社から離れて、フリーになる、独立になる時代でしたので、このつまり少年の方法による映画作りというものは、そういう意味でたくさんの監督たちを入れまして、この運動に参加させました。Αυτό ωφέλησε, η δική μου στάση απέναντι στην Ιαπωνέζικη βιομηχανία ωφέλησε και άλλους πολλούς Ιάπωνες σκηνοθέτες, οι οποίοι γίνανε ανεξάρτητοι, ακολουθώντας το παράδειγμα του Σόνεν. Και από εκεί και πέρα έχουμε κάποιους ανθρώπους και κάποια στροφή σε όλο το Ιαπωνέζικο σινεμά μετά το Σόνεν, στη βάση ότι μπορεί να γυριστεί και μια ταινία χωρίς να εξαρτάται από τους μεγάλους παραγωγούς και τα στούντιο. Το πρόβλημα που συζητιέται πιο πολύ από όλα αυτό το καιρό είναι το θέμα της αμερικάνικης εισβολής στις ευρωπαϊκές αίθουσες. Το 95% των ευρωπαϊκών αίθουσων ελέγχονται από την αμερικάνικη παραγωγή. Πού πιστεύει ότι μπορεί να καταλήξει όλη αυτή η κίνηση? Ano ne, konnichi to no a, eiga jugyo no nakade, America cinema to no, Europan datara, kyuju go pasento ne, no,
映画館で、あのアメリカの映画なんですけれども、あのこういうフェノメノというのは、どう思いますか？うん、まあ、あのやはり日本でもアメリカ映画がこの優勢であることは同じなんで、うん、ただまあこれはさまざまな理由でやはり今のところこういう現実があると思います。ただし僕はやはりそのこれは映画のためでもあるし世界のためであるけれども、こういう状況は変えていかなきゃいけないと思います。やっぱりヨーロッパにしてもしてもアジアにしてもどこの国でもですけども、いろんな国の映画がやはりもう世界中を自由に流通してお互いにいろいろ見られるような時代が来なければいけないと思います。Πιστεύω ότι είναι ένα φαινόμενο που πρέπει να το δούμε αντικειμενικά, δηλαδή πραγματικά η Αμερική αυτή τη στιγμή κάνει ταινίες για τον κόσμο και αυτό δεν μπορούμε να το αρνηθούμε. Αυτό που πρέπει να γίνει από την άλλη μεριά είναι να αυξηθούν οι παραγωγές των υπόλοιπων χωρών. Το ίδιο συμβαίνει που είπατε για την Ευρώπη, το ίδιο συμβαίνει και με την Ασία, το ίδιο συμβαίνει και με την Ιαπωνία ειδικότερα. Λοιπόν, πιστεύω ότι το φαινόμενο δεν είναι να επιτεθούμε ακριβώς στον Αμερικάνικο κινηματογράφο, αλλά να αναπτύξουμε ένα αντίβαρο για αυτόν. Πώς μπορούν λοιπόν να αναπτυχθούν οι εθνικές κινηματογραφίες? Ποια είναι η γνώμη του? Κοκουρίτσι να έγινε τζουγιό α, το γιατε αν develop the κύριοντεσκα. Κοκουρίτσι να έγινε, αν ο Νιχόν να έγινε, αν ο Νάσον αρδεσό. だから今アメリカでしょ、あの、うん、どうやってあの日本の映画とかギリシャの映画とか、うん、あのディベロップできるんですか、うん、それはやっぱりあの それぞれの、まあ、国の映画、まあ、大体僕はもう国の映画という考え方του να γυρίσει κανείς μέσα στην ίδια την κουλτούρα και να τη δει σε σχέση με τις υπόλοιπες κουλτούρες του σήμερα και να βρει τη δύναμη να προβάλλει αυτή τη θέση του και μόνο έτσι θα δημιουργηθούν δημιουργοί όπως ο Αγγελόπουλος, όπως εγώ, οι οποίοι θα μπορέσουν, άμα αυξηθούν, να δημιουργήσουν ένα σινεμά που εσείς μπορεί να ονομάζετε εθνικό και εγώ το ονομάζω σινεμά των ανεξάρτητων δημιουργών. Υπάρχει μια πρόταση να γυρίζονται όλες οι ταινίες στα αγγλικά. Πώς βλέπει αυτή την πρόταση? Να, να είναι όμως μάσκα. Ανώ, προπόζω σαρέτα να δεις και εδώ. Ήτσι, ο Ακαρανάκη και εδώ, τόπο Ακαρανάκη και εδώ. Δε μου τζέμπουνε, έγα. Σε κάι τζούνο έγα. Έγω, δε. Τσκουρό το κοτό. Δω μου μάσκα. Ανόητο, πολύ ανόητο το βρισκό αυτό. Ένα ηλίθιο πράγμα. Η τηλεόραση εισβάλλει με πολύ βία και πολύ αίμα στα σπίτια μας. Τι μπορούμε να κάνουμε, πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το φαινόμενο? Πώς βλέπετε τη τηλεόραση σήμερα? Τέρευε από τον τόμο μας. Καμπόρι όκου γάτε. Στον όμπορι όκου α, ανο... Ο ατάξι τα τσινό, κοζίν τέκινα, ίε, νι χαϊρέρου καρά. Δό γιατε, ανο... Δό από τον δεκύρου του από τον. Στον χαντάινι. Βούκουα, ανο... Έγα ο τσκούρτε, το μόνοι, ανο, τερεπιζόν, νι... テレビジョンでのドキュメンタリーも作りましたし、あのずっともう30年以上テレビにあの出演というかテレビで意見を述べたりしています。非常に僕はテレビというのはあの今大事なものだと思います。まあ、ある意味ではあのその影響力から言うと映画よりも大きいと思いますね。そういう点であのテレビが何を見せるかということが非常にあの重大なことになりますけども、現にあの暴力の問題に関して言えば、現在に暴力は今この世界の中にの一部としてね、存在するわけですから、テレビはそれに目をつぶるわけにはいかないと思います。テレビはやっぱり存在する暴力は暴力としてそれをこう見せるべきですね。ただしそれをどう考えるかということについては十分配慮しながら見せるべきです。δούλεψε και ο ίδιος για τηλεόραση πολλά χρόνια και έκανα και διάφορα ντοκιμαντέρ. Και η τηλεόραση είναι ένα πράγμα που σέβομαι σαν όνομα. Δεν είμαι εναντίον στην ιδέα της τηλεόρασης. Πιστεύω ότι μπορεί η τηλεόραση, μέσα από τη τηλεόραση να γίνουν πολλά πράγματα, αν και σαφώς δεν γίνονται αυτή τη στιγμή. Όσο για το θέμα της βίας, η βία είναι ένα πράγμα που κυριαρχεί αυτή τη στιγμή στο mass media και στον αιώνα μας. Και φυσικά η τηλεόραση δεν θα υστερούσε στο να δείξει τεράστιο σεβασμό, γιατί δείχνει σεβασμό στο θέμα της βίας και την προβάλλει έτσι όπως την προβάλλει.
Δεν νομίζω ότι υπάρχει λύση σε επίπεδο. Είναι ένα θέμα πια πολιτιστικό αυτή τη στιγμή, ότι η βία έχει αυτό το πρόσωπο και έχει μπει στα σπίτια μας. Και νομίζω ότι το μόνο που μπορεί να γίνει είναι πάλι ιδιωτικές προσπάθειες μέσα από την τηλεόραση πια αυτή τη φορά. Ο Καρλ Πόπερ στο τελευταίο του κείμενο είπε ότι η τηλεόραση... Ο Καρλ Πόπερ στο τελευταίο του κείμενο είπε ότι η τηλεόραση έχει γίνει ένα πολύ επικίνδυνο όπλο για τη δημοκρατία. Έχει αποκτήσει πολύ μεγάλη δύναμη. Αν ο Μίνσου Σούγκινο, αν ο Χαντάινι, ατέρευει το Ιωνοά, αν ο Μίνσου Σούγκινο, Χαντάινι, Κίκεν, να, Τζου, δεστε, αν ο Καρλ Πόπερ το Ιχτό,最後どう思いますか？もちろんあのテレビは使われ方によってはあの民衆に対するあの大きな脅威になると思うんですね。でもそれと同時にやっぱり人々はテレビを見ることによって賢くなり自分の意見を持つということもあるんですから、つまりいい側面と悪い側面とあるわけですね。全てのものにはいい側面があるわけですね。全てのものにはいい側面があるわけですね。全てのものにはいい側面があるわけですね。全てのものにはいい側面があるわけですね。Κάποιοι άλλοι να καταλάβουν ίσως το μέλλον και αυτή είναι και η δική μου η θέση όταν δούλευα ή όταν δουλεύω εκάστοτε στην τηλεόραση, άμα είναι να δουλεύω. Οι άνθρωποι δεν είναι ηλίθιοι. Η τηλεόραση, το έργο της τηλεόρασης είναι ότι πρέπει να δείξει αυτά που συμβαίνουν ή έτσι όπως νομίζει ότι συμβαίνουν. Και αν θέλει να προβάλλει τη βία είναι δική της επιλογή. Οι άνθρωποι δεν είναι ηλίθιοι και μπορούν να κρίνουν από αυτό το πράγμα, να πάρουν και να αφήσουν ό,τι θέλουν. Είναι σαν να θεωρούμε τους ανθρώπους υποανάπτυκτους και να νομίσουμε ότι δείχνοντάς τους αυτή την τηλεόραση σίγουρα θα τους καταστρέψουμε και σίγουρα θα γίνουν ηλίθιοι και απάνθρωποι. Αυτό το πράγμα δεν ισχύει. Εγώ πιστεύω στον άνθρωπο ότι έχει άλλες δυνατότητες. Είναι αισιόδοξος για το μέλλον του κινηματογράφου. Αν ο σίνεμα νο σοράι, αν ο ράκουτεν κα, δεσκά, ανάταβα, σίνεμα νο, και ο κόνιτσνο σίνεμα νο σοράι, αν ο οπτιμίστο δεσκά. Σημαίνει, ναι, αν ο έγκα το ημονό, έγκα το ημονό, σατσέ, σότε τσκούτε, με τη έγκα κάνετε μισέλ. Κουρε δε στότσνο σύστημα το στέ, κάνετε είστε τα όπτιμ. ところが今やこのシステムはテレビ局が作りで家庭の中のテレビ受像機で見るというシステムに要するにその映像を見るというシステムとしては完全にテレビのシステムに負けたと思うんですね。Πιστεύω ότι άμα συγκρίνουμε το σινεμά με την τηλεόραση, η μακροπρόθεσμα θα χάσει η τηλεόραση. Διότι το σινεμά είναι μια τέχνη η οποία μπορεί κανείς χρειάζεται ορισμένες προδιαγραφές για να την παρακολουθήσει κανείς και δεν είναι η ευκολία του σπιτιού. Και ακριβώς επειδή αυτή η ευκολία έχει κερδίσει σήμερα το κοινό, ακριβώς αυτή η ευκολία θα είναι και ο τάφος της μελλοντικά. ただ、映画というか映像を作るシステムとしてはね、明らかに昔の撮影所のシステムの方が今のテレビ局のシステムよりは良かったので、そういう意味では、やはり映画を作るということはなくならないと思います。ただし、その映画が映画館で、その映画はやっぱりこれからは映画館でも見られるし、テレビでも見られるし、またビデオでも見られるというふうになっていく。ただし、その撮影所と映画館が直結するシステムというのが壊れたので、撮影所は非常にもうこれからなくなっていくだろう。まあ、そういう中で、いい映画というものがどうやって作られるかということは、やっぱりこれからの時代の変化と、それから人々の考え方の変化によって変わっていくと思います。しかし、いずれにしても文化としての映画というものは決してなくならないと思います。Πάλι, υπάρχει κι άλλος ένας λόγος που δεν θα χαθεί το σινεμά, αλλά μπορεί να χαθούν όλα τα άλλα εκτός από το σινεμά. Είναι ότι το σινεμά μπαίνει μέσα στην τηλεόραση. Η τηλεόραση δεν μπαίνει μέσα στο σινεμά. Τα βλέπουμε τις ταινίες του κινηματογράφου στην τηλεόραση, τις βλέπουμε στο βίντεο. Δηλαδή, το σινεμά έχει καταφέρει και έχει κερδίσει από αυτή την άποψη. Παρόλο που πιστεύουμε ότι η τηλεόραση έχει πάει το σινεμά. Και πιστεύω ότι μελλοντικά αυτό θα είναι η πύλη από την οποία θα περάσει πάλι το σινεμά για να λάμψει. Την υπογραφή.
ちょっと読んでいただきます。自ら燃えなければどこにも光はない。わからないよ。何これ、 C？ え、そうです、エピグラムですね。あ、なんという意味、ちょっと簡単な日本語で。いや、この通りです。自分から燃えなければどこにも光はないということを言う。Τα ψάρια που ζουν και στην πιο βαθιά θάλασσα μπορούν πάντα στο κεφάλι να, κάποια ψάρια που λάμπουν, βγάζουν ένα φως, μπορούν ακόμα και στην πιο βαθιά θάλασσα να λάμπουν. Λοιπόν, έτσι καλύτερα δηλαδή τώρα που το συνέβαινε σαν ποίημα. Ακόμα και στην πιο βαθιά θάλασσα τα ψάρια που έχουν φως και εκπέμπουν φως μπορούν να λάμψουν.